Θέμα το μεγάλο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη, θα έλεγα, και τη χώρα μας βέβαια, είναι το μεταναστευτικό. Έχουμε κάνει πολλή κουβέντα, πάρα πολλή συζήτηση. Σήμερα είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Δύο λόγια για αυτή τη συνάντηση και σε ποια κατάσταση είναι η χώρα προκειμένου να δεχτεί ή να μην δεχτεί όλους αυτούς τους πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονται από τη Συρία και από τις άλλες εμπόλεμες ζώνες. Η Ελλάδα έχει μια συμβατική υποχρέωση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που έχουμε υπογράψει και εμείς, είναι στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι όταν υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις, η Ελλάδα και όλες οι χώρες του κόσμου να δίνουν διέξοδο σε αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Άλλωστε, εμείς από προσφυγιά έχουμε ζήσει πολλές φορές και ειδικά στη Μακεδονία την προσφυγιά την έχουν στο DNA τους οι Έλληνες πολίτες, κυρίως από τον Πόντο, οι Πόντιοι, αλλά και οι Μικρασιάτες, οι οποίοι έφυγαν με τις συνθήκες που έφυγαν πολλά χρόνια πριν. Και τους θυμόμαστε βέβαια σήμερα, γιατί έχουμε και την εθνική μας επέτειο. Άρα εκεί έχουμε συμβατικές υποχρεώσεις. Είναι άλλο λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και οι πρόσφυγες και άλλο οι οικονομικοί μετανάστες. Οι οικονομικοί μετανάστες θα πρέπει να τους επιστρέφουμε στις αιστείες τους, τους πρόσφυγες πρέπει να τους διευκολύνουμε. Εμείς βεβαίως είμαστε η πύλη εισόδου. Μισό εκατομμύριο κόσμος έχει περάσει από τα ελληνικά σύνορα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντέξει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία και η ελληνική δημόσια διοίκηση. Ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και εκεί θα κριθεί και η Ευρώπη. Πάνω στο θέλω να σας πω ότι εδώ στην Ευρώπη έχουμε περάσει ένα καλό μήνυμα κυρίως από την ελληνική κοινωνία. Από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα σε κρίσιμες στιγμές για αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων έδειξαν την ανθρωπιά τους για άλλη μια φορά. Ο Φούρναρης, παραδείγματος χάρη, οπτικό, είναι σύμβουλο εδώ στην Ευρώπη, έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Οι τρεις γιαγιάδες από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Μυτιλίνη, που κρατάνε το μωρό παιδάκι και του δίνουν το γάλα του όταν η μητέρα του είναι ταλαιπωρημένη και βρεγμένη από την ιστορία, είναι και αυτά σύμβολα. Και αυτό σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει χάσει πολύ από το κύρος της ευρωπαϊκό επίπεδο, την αξιοπιστία της, αυτό βοηθάει πολύ και είναι η ελληνική κοινωνία η οποία το καταφέρνει αυτό. Τώρα, το ευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε με όλες οι χώρες της Ευρώπης. Βεβαίως, εμείς μπορούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε διέξοδο και διέλευση, αλλά κάθε χώρα η οποία έχει δυνατή οικονομία, όπως είναι ας πούμε, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, μεγάλο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και μεγάλο πληθυσμό, πρέπει να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των μεταναστών. Ένα δισεκατομμύριο 900 εκατομμύρια δίνονται στις χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες, τουλάχιστον αυτό βγαίνει εδώ. Και 3 περίπου δισεκατομμύρια παίρνει η Τουρκία σε βάθος χρόνου, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τελικά, μήπως οι γείτονες είναι πιο καλοί στη διπλωματία, τα καταφέρνουν καλύτερα από εμάς? Εμείς έχουμε βέβαια και το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης με τον κύριο Αβραμόπουλο. Είχατε μια συνάντηση σήμερα μαζί του. Δεν ξέρω τι λέγεται από αυτά τα οποία σας είπε. Είχαμε μια ενημέρωση για αυτή τη μήνυ σύσκεψη κορυφής που έγινε με τις χώρες της Βαλκανικής, τον κύριο Γιούγκερ, τους Ευρωπαίους Επιτρόπους που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τη Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη χώρα υποδοχής μεταναστών. Είναι μια πρόκληση και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη και αυτή μπουσουλώντας πηγαίνει, και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να είναι έτοιμη να διαχειριστεί κρίσεις. Η Τουρκία βεβαίως επιχειρεί κατά την γνωστή τακτική να κάνει ένα ανατολικό παζάρι. Όμως αυτό που θέλουμε εμείς στην Ευρώπη και μια από τις πολιτικές που θα βοηθήσουν να επιτύχει η μεταναστευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτοί οι πρόσφυγες με τις εμπόλεμες ζώνες από τις οποίες έφυγαν να ζήσουν κοντά στους χώρους καταγωγής, γιατί περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι που θέλουν να γυρίσουν πάλι πίσω όταν τα πράγματα είναι καλύτερα. Γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, είναι ένα θέμα παγκόσμιο. Βεβαίως η Ευρώπη είναι ο χώρος προορισμού όλων αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων. Δεν πηγαίνουν στη Ρωσία, δεν πηγαίνουν στην Κίνα, δεν πηγαίνουν στο Ιράν, την Περσία δηλαδή. Έρχονται προς την Ευρώπη που θεωρείται από αυτούς η γη της επαγγελίας.